Η πρώτη νύχτα του σκληρού lockdown μετατρέπει τον Άγιο Νικόλαο, που τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται σε συναγερμό σε μια πόλη φάντασμα. Στο κέντρο και τις συνοικίες της η κίνηση είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Μετά τις 6 το απόγευμα και μόλις το σκοτάδι άρχισε να πέφτει, άνθρωποι και οχήματα σχεδόν μετριούνται στα δάχτυλα. Πρώτη μέρα εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων. Μόλις τα ρολόγια έδειξαν 6, τα καταστήματα κατέβασαν ρολά και ο Άγιος Νικόλαος μετατράπηκε σε μια έρημη πόλη. Δύσκολα. Πώς φτάσαμε τώρα εδώ? Ο Θεός ξέρει μόνο. Είναι 50-53 πόσα είναι και σιγά σιγά θα βγουν κι άλλοι που έχουν κολλήσει από αυτό τον ιό. Υποχρεωτικά είμαστε τώρα μέσα. Είδε κοινό καλό όπως μας λένε τώρα. Θα δείξει. Και στη διάρκεια της πρώτης ημέρας των νέων περιοριστικών μέτρων αυξημένου κινδύνου, οι ρυθμοί στην πόλη ήταν αλλιώτικοι και προσαρμοσμένοι στη δύσκολη κατάσταση. Από γης και αέρος, η κάμερα της Κρήτη TV κατέγραψε το αποκοσμό σκηνικό στον Άγιο Νικόλαο, με το φόβο της διασποράς να πλανάται, περιορίζοντας εμφανώς τις μετακινήσεις. Ήταν φανερό για πρώτη μέρα ότι ο κόσμος είναι φοβισμένος. Δεν κυκλοφόρησε στην πόλη του Αγίου Νικολάου και πολύ περισσότερο το απόγευμα, από νωρίς, όλοι είναι στα σπίτια τους. Η νύχτα της 1ης Φεβρουαρίου σχεδόν νέκρωσε και την Ιερά Πέτρα. Στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, λιγοστά τα οχήματα, σχεδόν ανύπαρκτοι οι άνθρωποι. Ήταν κάτι απρόοπτο για μας, η αλήθεια του Θεού, γιατί πρέπει να πω ότι είμαστε ένας δήμος που, ναι, μεν ανήκουμε στο Λασίθι, αλλά είμαστε καθαρός, μπορώ να πω, έχουμε ελάχιστα περιστατικά. Η πόλη συμμορφώθηκε στην εντολή που αρχικά τουλάχιστον ευνηδίασε κοινωνία και αρχές. Κάποιοι κάνουν λόγο για μια απόφαση άδικη, που όμως αποδέχονται με σεβασμό απέναντι στη γενικότερη κρισιμότητα της κατάστασης. Το βασικό ερώτημα ήταν γιατί σε εμάς ξανά, αφού δεν έχουμε κρούσματα. Έχουμε κάνει τόσο κόπο να φτάσουμε στο σημείο ώστε κάποια στιγμή να ανοίξουν τα καταστήματά μας και τώρα ξαναπάμε στο σημείο 0. Κάνοντας ένα βήμα παραπέρα, ο Δήμαρχος της Ιτίας σημειώνει εμφατικά πως το καθολικό κοκκίνισμα του Λασιθίου δεν μπορεί να συνοδεύεται από την ανύπαρκτη ενημέρωση από τους αρμοδίους, που γιγαντώνει τον προβληματισμό αλλά κυρίως προκαλεί ποικίλα σενάρια σε λάθος κατεύθυνση. Δεν γίνεται, ας πούμε, να έχουμε στο κόκκινο το Παλέκαστρο, το οποίο ανήκει στο Δήμος Ιτίας, και ο Δήμος Ιτίας να μην μπαίνει σε γενικό lockdown. Και τώρα έχουμε την περίπτωση να έχουμε τα κρούσματα στο αστικό κομμάτι του Αγίου Νικολάου και να μπαίνει σε γενικό lockdown όλος ο νομός. Καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι που προβληματίζει τους συνδημότες μας. Δημιουργεί σενάρια συνωμοσιολογίας. Και το οροπέδιο Λασιθίου βρίσκεται σε επαγρύπνηση. Στο Δήμο σχεδόν οι μισοί κάτοικοι είναι άνω των 75 ετών και τυχόν εμφάνιση κρουσμάτων θα οδηγήσει σε μια κατάσταση που, όπως ο ίδιος ο Δήμαρχος υπογραμμίζει, δεν θα είναι εύκολα διαχειρίσιμη. Και είμαστε ακόμα καθαροί από κρούσματα. Έχουμε πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι είναι άνω των 75 ετών, αγγίζουν το 49,7% του μόνιμου πληθυσμού του Δήμου, οπότε τα μέτρα αυτά, όποια κι αν είναι, είναι θεμητά και θα πρέπει να υπακούσουμε.